Άγιον Όρος στην οδηπορία μας. Με τον Παναγιώτη Βλάχο. Φίλες και φίλοι του Αγίου Όρους και της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Σε δύο σημαντικούς και δημοφιλείς αγιορείτες Αγίους του 20ου αιώνα είναι αφιερωμένες οι δύο τελευταίες μας εκπομπές παρακλήσεις σε σημαντικές και οικουμενικές μορφές του Αγίου Όρους. Ο ένας είναι ο Άγιος Παΐσιος, ο άλλος, τον οποίο θα παρακαλέσουμε σήμερα για προστασία από τον κορονοϊό, είναι ο Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής, ο άνθρωπος του οποίου ο βίος, οι πνευματικές νουθεσίες, οι διδαχές και η ασκητική ποίμανσή του ανέδειξε έναν Άγιο και δύο μεγάλους γεροντάδες, αφού κοντά σε αυτόν μαθήτευσαν ως υποτακτικοί και ορίμασαν πνευματικά ο Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ο γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός και βέβαια ο μακαριστός γέροντας Εφραίμ της Αριζόνα. Ένας Άγιος που με το ασκητικό του παράδειγμα αναδείχθηκε σε σημαντικό εκπρόσωπο του αθωνικού ησυχασμού του 20ου αιώνα και ασφαλώς με το βίο του, το παράδειγμά του και τη διδασκαλία του νουθετεί πολλούς χριστιανούς στις μέρες μας αποτελώντας μια παρηγοριά, μια όαση πνευματική, θα έλεγα και ψυχολογική στους δύσκολους καιρούς. Πριν ξεκινήσουμε να δώσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας με την εκπομπή, το 210-41-18-602 και το 210-41-18-640 είναι αυτά τα τηλέφωνα στα οποία η Φίβη Κωνσταντέλου απαντά και με προθυμία καταγράφει τα όποια μηνύματα έχετε να καταθέσετε για το Άγιον Όρος, τα οποία βέβαια μπορείτε να τα στέλνετε και ηλεκτρονικά στη διεύθυνσή μας στο info@piredio.com. Να στείλουμε το χαιρετισμό μας σε όσους αδελφούς μας ακούτε από κάθε γωνιά της πατρίδας μας, την Κύπρο και βέβαια οπουδήποτε στον πλανήτη, μέσα από την ιστοσελίδα που μιλάει στην ψυχή μας στο ίντερνετ, το piredio.com. Μείνετε μαζί μας συντονισμένοι, γιατί έχουμε σήμερα την ιδιαίτερη ευλογία στην εκπομπή αυτή να παρακαλέσουμε και να ψάλουμε και εμείς τον παρακλητικό κανόνα που γράφτηκε πρόσφατα και είναι ένα ποίημα του γέροντος Ιωσήφ μοναχού του Βατοπεδινού προς τον Όσιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Να ξεκινήσουμε όμως διαβάζοντας τα του βίου του Οσίου Πατρός Ιωσήφ. Oh.
Σύντομος βίος του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστή. Το έτος 1897 γεννήθηκε στις λεύκες του μικρού κυκλαδίτικου νησιού της Πάρου από φτωχούς, απλοϊκούς και ευσεβείς γονείς, τον Γεώργιο και τη Μαρία. Ο πατέρας του δεν έζησε αρκετά και η μητέρα του ανέλαβε την προστασία της οικογένειας. Η μητέρα του ήταν πραγματικά άνθρωπος του Θεού, ευλογημένη ψυχή με απλότητα που συχνά έβλεπε υπερφυσικά φαινόμενα στη ζωή της. Όταν ο γέροντας έφυγε για μοναχός, η μητέρα του είπε στους δικούς της ότι το γνώριζε από τη γέννησή του. Διηγήθηκε το εξής: «Όταν γέννησα τον Φραγκίσκο, μου, αυτό ήταν το κοσμικό όνομά του, και ήμουν ακόμη στο κρεβάτι με το μωρό δίπλα μου, άνοιξε η στέγη και ένας φτερωτός νέος που έλαμπε άρχισε να ξεσκεπάζει το μωρό με πρόθεση να το πάρει. Όταν διαμαρτυρήθηκα μου είπε ότι γι' αυτό ήρθε και αυτή είναι η απόφαση. Μου έδειξε σε ένα σημειωματάριο γραμμένη μία εντολή ότι πρέπει οπωσδήποτε να πάρει το μικρό. Όταν αντιστάθηκα, ο άγγελος μου έδωσε ένα πολύτιμο κόσμημα σε σχήμα σταυρού και μου πήρε το μωρό. Από τότε πίστευε ότι κάποτε ο Φραγκίσκος θα ακολουθούσε το Χριστό». Ο γέροντας ως την εφηβική του ηλικία παρέμεινε στο χωριό του και βοηθούσε τη μητέρα του στις διάφορες εργασίες του σπιτιού. Μετά έφυγε στον Πειραιά. Εργαζόταν στο Λαύριο ως μικροέμπορος, ώσπου πήγε να υπηρετήσει στο ναυτικό. Στην ηλικία των 23 ετών είχε κέντρο των κινήσεών του την Αθήνα. Άρχισε να μελετά πατερικά βιβλία και τον εντυπωσίαζε η ζωή των αυστηρών ασκητών. Μεγάλη όθηση προς το μοναχισμό του έδωσε το εξής όνειρο. «Ένα βράδυ είδα στον ύπνο μου ότι περνούσα έξω από τα ανάκτορα και αμέσως με πήραν δύο αξιωματικοί της ανακτορικής φρουράς και με ανέβασαν στο παλάτι. Δεν κατάλαβα τον λόγο και διαμαρτυρήθηκα. Τότε μου αποκρίθηκαν με καλοσύνη να μην φοβούμε, αλλά να ανέβω γιατί είναι θέλημα του βασιλέως. Ανέβηκα σε ένα πολύ υπέροχο ανάκτορο, ανώτερο από κάθε επίγειο, μου φόρεσαν μια ολόλευκη και πολύτιμη στολή και μου είπαν «Από εδώ και εμπρός θα υπηρετείς εδώ» και με πήραν να προσκυνήσω το βασιλέα. Ξύπνησα αμέσως και αυτά που είδα και άκουσα χαράχθηκαν τόσο πολύ μέσα μου, ώστε δεν μπορούσα να κάνω ή να σκεφτώ τίποτε άλλο. Σταμάτησα τις εργασίες μου και έμεινα σκεφτικός. Άκουγα ζωντανά μέσα μου να επαναλαμβάνεται διαρκώς εκείνη η εντολή. «Από τώρα και μπρος θα υπηρετείς εδώ». Όλη μου η κατάσταση εσωτερικά και εξωτερικά άλλαξε. Έφευγε από το θόρυβο της πόλεως και πήγαινε περισσότερο στην Πεντέλη, όπου περνούσε ως ασκητής με πολλή νηστεία και αγρυπνία. Κάποτε συνάντησε κάποιον γέροντα αγιορείτη μοναχό και αποφάσισε να μεταβεί στον Άθωνα, όπου πίστευε πως θα έβρισκε πατέρες στα μέτρα εκείνα που διάβαζε στους βίους τους. Ο πρώτος σταθμός ήταν τα Κατουνάκια. Εκεί ζούσε τότε ο αείμνηστος γέροντας Δανιήλ, ο ιδρυτής της αδελφότητας των Δανιηλαίων. Ο γέροντας Δανιήλ ήταν ευλαβής, συνετός με μεγάλη πείρα της ασκητικής ζωής. Σε όλη τη ζωή του έμεναν ζωντανές οι αγαθές εντυπώσεις από την αδελφότητα και τον οσιότατο γέροντα. Δεν έμεινε όμως μαζί του. Αναχώρησε για τη Βίγλα, πλησιέστερα προς τη μονή της Μεγής της Λαύρας, γιατί αγαπούσε την ησυχαστική ζωή. Φιλοξενήθηκε από τον γέροντα, αλλά δεν αναπαύθηκε, γιατί δεν βρήκε αυτό που ζητούσε. Αποσυρώταν σε ένα απόμερο τόπο και προσευχόταν παρακαλώντας με δάκρυα το Θεό να τον βοηθήσει. «Ζητούσα και έλεγα πως δεν θα φύγω από εκεί αν δεν μου δείξει το έλεος του και αν δεν μου δώσει θάρρος. Απευθυνόμουν στη δέσποινά μας και την οικέτευα. Όπως ήμουν εκεί και κοίταζα προς τον Άθωνα, όπου φαινόταν καλά και το μέρος με το εκκλησάκι της Παναγίας μας, σαν να αισθάνθηκα μέσα μου ένα σκύρτημα χαράς. Αμέσως βλέπω μια φωτεινή ακτίνα να βγαίνει από την εκκλησία της Παναγίας και σαν ουράνιο τόξο ήρθε και ακούμπησε πάνω μου. Αμέσως αλλοιώθηκα όλος και ξέχασα τον εαυτό μου. Γέμισα φως μέσα στην καρδιά μου, έξω και παντού και δεν αισθανόμουν αν έχω σώμα. Τότε άρχισε να λέγεται η ευχή μέσα μου τόσο ρυθμικά που απορούσα γιατί εγώ δεν προσπαθούσα, μόνο έβλεπα και άκουγα ταυτοχρόνως και θαύμαζα. Μου φαινόταν ότι είχα δύο εαυτούς, γιατί έβλεπα την εσωτερική μου κατάσταση όλη φως, πνευματική ευωδία και χαρά με αδιάλειπτη την ευχή, αλλά και ολόκληρος ήμουν καλυμμένος από το φως και θαύμαζα το μεγαλείο του Θείου Ελέους. Αμυδρά
όσο είναι δυνατόν αυτή την ώρα να ελέγξει κάποιος τους λογισμούς του, σκεφτόμουν ότι αυτή είναι η χάρις που παρηγορεί όσους θέλει κατά την πατερική παράδοση. Δεν γνωρίζω πόσο κράτησε η κατάσταση αυτή, ώσπου το κατάλευκο εκείνο φως αποσύρθηκε πάλι εκεί από όπου ερχόταν. Τότε συνήλθα και είδα ότι ήμουν στον τόπο όπου είχα αρχίσει να προσεύχομαι. Συμπέρανα όμως ότι πέρασε αρκετή ώρα, γιατί πλησίαζε το ηλιοβασίλεμα. Από τότε δεν έφυγε από μέσα μου η κατάσταση αυτή της ευχής. Λεγόταν στην καρδιά μου χωρίς κόπο, αλλά δεν είχε την υπερβολική εκείνη ενέργεια που είχε όταν ήρθε την πρώτη φορά. Από τότε και στο εξής προσπαθούσε να βρίσκεται διαρκώς σε μέρη ήσυχα, απόκεντρα και κατάλληλα για ησυχία και προσευχή. Έφυγε πια από τη Βίγλα και πήγαινε σε διάφορα σπήλαια και μέρη, αγωνιζόμενος να κρατήσει μέσα του την ευχή. Πιο πολύ σύχναζε στο ναίδριο της κυρίας μας Θεοτόκου, στις παρυφές της κορυφής, από όπου του συνέβη το μεγάλο γεγονός, και καλλιεργούσε με πολλή ακρίβεια την ευχή. Την ημέρα της εορτής της Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, ανέβηκε στην κορυφή μαζί με τους πατέρες που πήγαν να εορτάσουν. Εκεί συνάντησε τον πατέρα Αρσένιο, τον μετέπειτα αχώριστο σύντροφο και συναγωνιστή του. Πήγαν μαζί να συμβουλευτούν τον διακριτικό γέροντα Δανίλη στα Κατουνάκια, από πού και πώς να αρχίσουν τον πνευματικό αγώνα και χωρίς τον κίνδυνο της πλάνης. Ο γέροντας τους υπέδειξε να μην ξεκινήσουν αν δεν σφραγίσουν το έργο τους με την ευλογία της υπακοής. «Έχετε γέροντα? Χωρίς την ευλογία του γέροντος τίποτε δεν ευδοκιμεί». Υποτάχθηκαν στον γέροντα Εφραίμ, που είχε την καλύβη του Ευαγγελισμού στα Κατουνάκια. Εκεί ο γέρο Εφραίμ έκανε μεγαλόσχημο τον γέροντα Ιωσήφ. Η κουρά του έγινε στο σπήλαιο του Αγίου Αθανασίου. Έπειτα, μαζί με τον γέροντά του Εφραίμ, έφυγαν για τη σκήτη του Αγίου Βασιλείου για περισσότερη ησυχία και άσκηση. Μετά την κοίμηση του γέροντά τους, άρχισαν τους μεγάλους ασκητικούς αγώνες. Αμέριμνοι κινούνταν από τόπο σε τόπο, ζούσαν με άσκηση στην κορυφή του Άθωνα και στα γύρω χαμηλότερα μέρη. Ο λόγος που δεν έμεναν μόνιμα κάπου ήταν γιατί ήθελαν να παραμένουν άγνωστοι στους πολλούς. Το χειμώνα επέστρεφαν στο καλύβι τους και ησύχαζαν εκεί ως το Πάσχα. Ο γέροντας Ιωσήφ δεν υποχωρούσε στην αγωνιστικότητα και ιδίως στην προσπάθεια της ευχής. Ήταν αδιάλακτα αυστηρός στον εαυτό του, έχοντας ως βάση τους κανόνες της φιλοπονίας. Νίστευε πολύ και αγρυπνούσε περισσότερο για να δαμάσει το σώμα και να μαράνει τα πάθη. Έτρωγε κάθε μέρα μόνο 75 γραμμάρια παξιμάδι 3 ώρες πριν τη δύση του ηλίου. Εργόχειρο δεν έκανε, αν και γνώριζε άριστη ξυλογλυπτική. Με την εφαρμογή του αγωνιστικού προγράμματος άρχισε ο πόλεμος των σαρκικών παθών. Ο γέροντας τον αντιμετώπιζε με την θερμότητα του ζήλου, με την ορμή της αθλητικής προθέσεως, με την πείρα της θείας αντιλήψεως και με πρακτικές μεθόδους όπως παρατεταμένη αγρυπνία, περισσότερη δίψα, μακρά ορθοστασία και με ξυλοδαρμό. Όταν στον πόλεμο αυτόν συστελόταν η χάρις, πολύ βοηθούσε η ανθρώπινη παρηγοριά από γνήσιους αδελφούς. Αυτό για το γέροντα ήταν πολύ δύσκολο, γιατί η αποφυγή των συναναστροφών χάριν της ησυχίας παρεξηγήθηκε από τους πολλούς που τον θεωρούσαν πλανεμένο, αποκρουστικό. Τον ηρωνεύονταν, τον χλέβαζαν και τον απέφευγαν. Η μόνη παρηγοριά ήταν ο πνευματικός Παπαδανίηλ, που έμενε στο κάθισμα του Αγίου Πέτρου. Στον πνευματικό πόλεμο είχε πολλές αντιλήψεις της χάριτος και σε όραμά του άκουσε την Παναγία να του λέει ότι πρέπει να έχει την ελπίδα του σε αυτήν. Έλεγε στους υποτακτικούς του ότι το «ας έχει την ελπίδα του σε μένα» ήταν από τότε η μόνιμη παρηγοριά του. Στο καλύβι του Αγίου Βασιλείου έκτισαν ένα μικρό εκκλησάκι στο γενέσιο του Τιμίου Προδρόμου όταν αποφάσισαν να μην περιφέρονται. Εκεί δέχτηκαν για συνοδεία τρεις αδελφούς, μεταξύ των οποίων και τον πατέρα Αθανάσιο, τον κατασάρκα αδελφό του. Έγινε γνωστός πλέον ο γέροντας και πολλοί πατέρες πήγαιναν να τον συμβουλευθούν. Η μείωση της αμεριμνίας και ησυχίας τον ανάγκασε τον Ιανουάριο του 1938 να μετακομίσει με τον πατέρα Αρσένιο στις απόκριμνες σπηλιές της Μικράς Αγίας Άννας. Σε ένα από τα σπήλαια αυτά υπήρχε και η εκκλησία του Τιμίου Προδρόμου. Διαμόρφωσαν εκεί το χώρο, έκτισαν και μερικά κελιά και παρέμειναν στο σπήλαιο αυτό έως το 1947. Στη συνοδεία προσθέθηκαν νέα μέλη. Ο
ο μακαριστός γέροντας Ιωσήφ, ο Βατοπεδινός, ο Παπαχαράλαμπος, μετέπειτα ηγούμενος της Μονής Διονυσίου, και ο Παπαεφρέμ, ηγούμενος της Μονής Φιλοθέου. Ούτε η αυστηρότητα του προγράμματος, ούτε οι στερήσεις των απαραίτητων αναγκών, ούτε το απότομο και απαρηγόρητο του τόπου, ούτε οι αναγκαίες αχθοφορίες για τη συντήρηση 6 έως 7 ατόμων λήγησαν την πρόθεση, γιατί η Θεία Χάρις και το έλεος του Θεού ήταν με τη συνοδεία. Όταν όμως τα προβλήματα υγείας έγιναν εμφανέστερα, μια μέρα τον Ιούνιο του 1953, λέει ο γέροντας τον παπά Αρσένιο: «Αρσένιε, η παραμονή μας εδώ μου φαίνεται τελείωσε. Τα παιδιά αρρώστησαν. Ποιος θα κοιτάξει τον άλλον? Αυτοί εμάς ή εμείς αυτούς?» Αποφάσισε τότε η συνοδεία να μετακινηθεί πλησιέστερα προς τη θάλασσα για λόγους οικονομίας. Ο γέροντας θυσίασε την προσωπική του ησυχία και γαλήνη για να οικονομήσει την αδυναμία των υποτακτικών του. Προτιμήθηκε η νέα σκήτη μετά από παρακίνηση του πατρός Θεοφύλακτου, που ήθελε να μείνει με τη συνοδεία. Στην αρχή έμειναν οι πατέρες στην καλύβη των Αγίων Αναργύρων. Την προσοχή του γέροντος τράβηξαν τα εκτός της σκήτης ερημικά καλύβια, που τότε ήταν ακατοίκητα. Μετά από συνεννόηση με την κυρίαρχη μονή του Αγίου Παύλου, πήρε όλες τις μεμονωμένες καλύβες γύρω από τον πύργο της σκήτης. Σε κάθε καλύβη έμενε ένας ή δύο, και μόνο σε ορισμένες ώρες της ημέρας ή στη λειτουργία μαζεύονταν όλοι μαζί στην καλύβη του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Η επιμονή του γέροντος να μην υποχωρεί στις προσωπικές του τυπικές διατάξεις και οι κόποι των μετακινήσεων τον κατέβαλαν τελείως. Δύο σοβαρές ασθένειες, η μία μετά την άλλη, έφεραν το τέλος της επίγειας ζωής του. Οι τελευταίες ημέρες του ήταν πιο οδυνηρές, γιατί η προχωρημένη καρδιακή ανεπάρκεια εμπόδιζε την αναπνοή του. Τις τελευταίες 40 ημέρες δεν έτρωγε τίποτε, μόνο κοινωνούσε κάθε μέρα. Κατά την 14η Αυγούστου του 1959 ετοιμαζόταν πολύ και αναλογιζόμενος την επόμενη μέρα, που ήταν η εορτή της κοιμήσεως, ανυπομονούσε. Κάτι περίμενε. Την ημέρα της μνήμης της κυρίας Θεοτόκου μετέλαβε για τελευταία φορά, λέγοντας «Εις εφόβιον ζωής αιωνίου». Η Παναγία εκπλήρωσε την υπόσχεσή της με την τελευταία δωρεά της, να παραλάβει την ψυχή του την ημέρα της κοιμήσεώς της. Αφού έδωσε σε όλους την ευχή του, σήκωσε τα μάτια του ψηλά και έβλεπε επίμονα επί 2 λεπτά περίπου. Κατόπιν γύρισε και γαλήνιος είπε: «Όλα ετελείωσαν. Φεύγω. Αναχωρώ. Ευλογείτε». Και με τις τελευταίες λέξεις έγειρε το κεφάλι του δεξιά, ανοιγόκλεισε 2-3 φορές ήρεμα το στόμα και τα μάτια, και αυτό ήταν. Παρέδωσε την ψυχή του σε εκείνον τον οποίο πόθησε και υπηρέτησε εκ νεότητος. Όλη η ζωή του γέροντος Ιωσήφ θυμίζει τους παλαιούς ασκητές της ερήμου. Ήταν ανδρείος πολεμιστής εναντίον των παθών και βίαζε τον εαυτό του σε αφάνταστο βαθμό. Απέκτησε πολύ καθαρότητα και αγνότητα ψυχής και σώματος και είχε ως παράδειγμα πάντα την Παναγία μας. Πέρασε όλα τα στάδια της πνευματικής ζωής και γνώρισε εμπειρικά όλα τα θεία χαρίσματα αυτών των καταστάσεων. Ήταν έμπειρος, διακριτικός και απλανής πνευματικός οδηγός της πνευματικής ζωής. Η ζωή του και η διδασκαλία του είναι μια ορθόδοξη εμπειρική θεολογία. Είχε γνήσιο εκκλησιαστικό φρόνημα σε μια περίοδο που το λεγόμενο ζηλωτικό ζήτημα είχε ταράξει όλο το Άγιον Όρος. Αυτός είχε λάβει την εκ Θεού πληροφορία ότι η Εκκλησία βρίσκεται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη. Υπολογίζεται ότι από την ρίζα του προέρχονται άμεσα ή έμεσα περισσότεροι από 1000 μοναχοί και μοναχές. Όμως ήρθε η ώρα να παρακαλέσουμε μέσα από την παράκλησή του, φίλοι ακροατές, τον Άγιο αυτό άνθρωπο του Θεού, τον Όσιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή, να πρεσβεύσει για όσους δοκιμάζονται από τον κορονοϊό, αυτή την δύσκολη εποχή που ζούμε, και να προστατεύσει όλους μας.
προσεκά τα φεύγω, συμπαθέστατε Ιωσήφ. Θεόμενος Πάτερ μου ευχέσου, των λυπηρών και κακούν τον μελήτρωσε. Όσιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ψυχήν μου αλόγων η προσβολή, Ιωσήφ πατήρ μου, εκταράτη δυναικός, ειρήνευσον ταύτην τη γαλήνη, της προς Θεόν ευπροσδέκτου πρεσβεία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, παθόν μου τα πλήθη τα πονηρά, κατά θλίβους είμαι των υπεύθυνων προφανώς. Κατάπαυσον ταύτα τη δυνάμει, σων συμπαθών πρεσβειών ως Υιότατε. Και νίκαιαί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην, παντά να σ' απειλεί ή του Θεού, άνοιξον μη σπλάχνα ως η μύτη του λυτρώτου, και ρίσε με πάσης επηρείας των πολεμούν των εχθρών η πρεσβεία σου. Όσιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ουρανίας αψίδας, σι αρπαγής έφτασας, και φωτί αήλο υβγάστης όλος λαμπόμενος, και κατεμάρανας την της αρπός δυναστείαν, και προς πλάτος ύψωσας της απαθίας το νου. Όσιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ραντισμό των δακρύων το έμπαθες έσβεσας, όθεν τη θερμή σου πρεσβεία πόθο υμνούντα σου, ημάς δεόμεθα την ιεράν Πάτερ μνήμη, λύτρωσε κακός έως πάσης εχθρών προσβολής. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, χυμαζόμενης άλλο αμαρτιών Άγιε, λυτρωθήνε τούτον ετούμε και δυσκερών παθών, προς Θεόν ζήλονται και αρετών επιδόσεις, βένει νίκες Ιησού ημάς ενίσχυσο. Και νίκαιαί και εις τους αιώνες των αιώνων να μην, οικετεύω Παρθένε, ο ταπεινός δούλος σου, μη εγκαταλείπεις με μήτερ παθών στενός εσύ, καταθλιβόμενον, αλλά τη η προμηθεία, ευμένος προς Θείον με φόβον οδήγησο. Διάσωσο από κινδύνων τα τέκνα σου, Θείε Πάτερ, τα εν πίστητε και στοργή προσέ καταφεύγοντα, δωρούμενος τούτης συν προστασία. Επίβλεψο εν ευμενή απανύμνητε Θεοτόκεν, επί την εμιχαλεπίν του σώματος κακοσύν, και ίασε της ψυχής μου το άγω. Το Άγιον Όρος στην οδηπορία μας, που σήμερα είναι αφιερωμένη στον Όσιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή, έναν δάσκαλο της Αγιορείτικης ερήμου, έναν από αυτούς τους φάρους που αναδεικνύει συχνά πυκνά στην ιστορία του το Όρος για την στήριξη των Ορθοδόξων και πολύ πέρα από τη Χερσόνησο. Πάμε τώρα να διαβάσουμε αποσπάσματα από τις επιστολές του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού, μέσα από τις οποίες αλλιεύουμε σημαντικές νουθεσίες
βοηθήματα για εμάς τους αδύναμους του κόσμου. Διαβάζουμε λοιπόν τα αποσπάσματα από επιστολές σε νεοελληνική απόδοση, όπως αυτά δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα της Πεμπτουσίας τον Αύγουστο του 2015, ενώ τις πρότυπες επιστολές τις βρίσκουμε όλες στο βιβλίο «Γέροντος Ιωσήφ, έκφρασης μοναχικής εμπειρίας», μια έκδοση της Ιεράς Μονής Φιλοθέου του 1996. Ας δώσουμε λίγο βάση, παρουσιάζουν τεράστιο θεολογικό ενδιαφέρον χρησιμοποιώντας πάντα απλή γλώσσα. Περί νοεράς προσευχής, προς νέων ερωτήσαντα περί προσευχής. Η πράξη της νοεράς προσευχής είναι να βιάσεις τον εαυτό σου, να λες συνεχώς την ευχή με το στόμα αδιαλείπτος. Στην αρχή γρήγορα, να μην προφθάνει ο νους να σχηματίζει λογισμό μετεωρισμού. Να προσέχεις μόνο στα λόγια «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Όταν αυτό πολυχρονίσει, το συνηθίζει ο νους και το λέει και γλυκαίνεσαι σαν να έχεις μέλι στο στόμα σου και θέλεις να το λες όλο. Αν το αφήσεις πάλι, στεναχωριέσαι πολύ. Όταν το συνηθίσει ο νους και χορτάσει, το μάθει καλά, τότε το στέλνει στην καρδιά, επειδή ο νους είναι ο τροφοδότης της ψυχής. Και ό,τι καλό ή πονηρό δει ή ακούσει, το κατεβάζει στην καρδιά που είναι το κέντρο της σωματικής και πνευματικής δυνάμεως του ανθρώπου. Ο θρόνος του νου. Όταν ο ευχόμενος κρατά το νου του να μην φαντάζεται τίποτα, αλλά προσέχει μόνο στα λόγια της ευχής, τότε αναπνέοντας ελαφρά με κάποια βία και θέληση δική του, τον κατεβάζει στην καρδιά και τον κρατά μέσα κλεισμένο. Και λέει με ρυθμό την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Στην αρχή λέει μερικές φορές την ευχή και παίρνει μια αναπνοή. Κατόπιν όταν συνηθίσει να παραμένει ο νους στην καρδιά, λέει σε κάθε αναπνοή μια ευχή με τον εξής τρόπο. Λέει «Το Κύριε Ιησού Χριστέ» στην εισπνοή και «Το ελέησόν με» στην εκπνοή. Αυτό ανήκει στην πρακτική μορφή της ευχής, έως ότου επισκιάσει και αρχίσει να ενεργεί η Θεία Χάρη. Αν αυτό δεν διακοπεί, με τη χάρη του Χριστού ακολουθεί η θεωρία. Λοιπόν, παντού λέγεται η ευχή. Και όταν κάθεσαι και στο κρεβάτι και περπατώντας και όρθιος, αδιαλείπτος προσεύχεστε, εν παντί ευχαριστείτε, λέει ο Απόστολος. Δεν προσεύχεσαι μόνο όταν πλαγιάζεις. Θέλει αγώνα, όρθιος, καθιστός. Όταν κουράζεσαι, κάθεσαι και μετά πάλι όρθιος, να μην σε πιάνει ο ύπνος. Αυτά λέγονται πράξεις. Δείχνεις την προαίρεσή σου στο Θεό, όλα δε εξαρτώνται από Αυτόν εάν σου δώσει. Χωρίς το Θεό τίποτε δεν γίνεται. Ο Θεός είναι η αρχή και το τέλος. Η χάρη του τα πάντα ενεργεί. Αυτή είναι η κινητήρια δύναμη. Αν θέλεις να βρεις το Θεό μόνο δια της ευχής, μη βγάλεις αναπνοή χωρίς την ευχή. Πρόσεχε μόνο να μην δέχεσαι φαντασίες. Γιατί το θείο είναι ανίδεο, αφάνταστο, αχρωμάτιστο, δεν έχει συλλογισμούς, ενεργεί ως άβρα λεπτή μέσα στις σκέψεις μας. Εάν μπορέσεις να λέγεις την ευχή εκφόνος και συνέχεια, σε 2-3 μήνες τη συνηθίζεις και μετά πλησιάζει η Θεία Χάρη και σε ξεκουράζει, αρκεί να μην σταματάς να τη λες με το στόμα, χωρίς διακοπή. Όταν την παραλάβει ο νους, τότε θα ξεκουραστείς χωρίς να τη λες με τη γλώσσα. Όλη η βία είναι στην αρχή, έως ότου γίνει συνήθεια. Κατόπιν θα την έχεις σε όλα τα χρόνια της ζωής σου. Θα τη λέει ο νους χωρίς κόπο. Μόνο χτύπα ευθέως στη θεία του Θείου Ελέους και πάντως ο Χριστός μας θα σου ανοίξει. Είναι αδύνατον. Αγάπησε τον πολύ για να πάρεις πολύ. Αν αγαπάς τον Χριστό πολύ ή λίγο, θα έχεις την ανάλογη ανταπόδοση. Λέγε ακατάπαυστα την ευχή, με τη γλώσσα, με το νου. Όταν η γλώσσα κουράζεται, αρχίζει ο νους. Και πάλι, όταν ο νους βαρύνεται, η γλώσσα. Μόνο να μην πάβεις, κάμνε μετάνοιες πολλές. Να αγρυπνείς τη νύχτα όσο μπορείς. Και αν ανάψει φλόγα στην καρδιά σου και αγάπη προς το Θεό, και ζητήσει ησυχία και δεν μπορείς να μείνεις στον κόσμο, τότε γράψε μου και εγώ θα σου πω τι θα κάνεις. Λοιπόν, απαντώ στις ερωτήσεις σου.
Η ευχή έτσι πρέπει να λέγεται με τον ενδιάθετο λόγο. Αλλά επειδή στην αρχή δεν την έχει συνηθίσει ο νους, την ξεχνά. Γι' αυτό την λέγεις πότε με το στόμα και πότε με το νου. Και αυτό γίνεται μέχρι ότου τη χορτάσει ο νους και γίνει ενέργεια. Ενέργεια λέγεται εκείνο που όταν λες την ευχή αισθάνεσαι μέσα σου χαρά και αγαλίαση και θέλεις διαρκώς να τη λες. Λοιπόν, όταν παραλάβει ο νους την ευχή και γίνει αυτή η χαρά που σου γράφω, τότε θα λέγεται μέσα σου αδιαλείπτος, χωρίς τη βία τη δική σου. Αυτό λέγεται αίσθησης, ενέργεια, επειδή η χάρις ενεργεί χωρίς τη θέληση του ανθρώπου. Τρώει, περπατά, κοιμάται, ξυπνά και μέσα φωνάζει διαρκώς την ευχή και έχει ειρήνη, χαρά. Παιδί μου, εάν προσέχεις ό,τι σου γράφω, λοιπόν βιάσου, λέγε διαρκώς την ευχή, να μην σταματά καθόλου το στόμα. Έτσι θα τη συνηθίσεις μέσα σου και κατόπιν θα την παραλάβει ο νους. Μην ξεθαρεύεις τους λογισμούς, διότι γίνεσαι μαλθακός και μολύνεσαι. Ευχή, βία, φύσεως διηνεκής. Και θα δεις πόση χάρη θα λάβεις. Η ζωή του ανθρώπου, παιδί μου, είναι θλίψη, διότι είναι στην εξορία. Μη ζητείς τέλεια ανάπαυση. Ο Χριστός μας σήκωσε το σταυρό και εμείς θα σηκώσουμε. Όλες τις θλίψεις, εάν τις υπομένουμε, βρίσκουμε χάρη παρακυρίου. Γι' αυτό μας αφήνει ο Κύριος να πειραζόμαστε, για να δοκιμάζει το ζήλο και την αγάπη που έχουμε προς Αυτόν. Γι' αυτό χρειάζεται υπομονή. Χωρίς υπομονή δεν γίνεται ο άνθρωπος πρακτικός, δεν μαθαίνει τα πνευματικά, δεν φτάνει σε μέτρα αρετής και τελειώσεως. Αγάπα το Χριστό και λέγει αδιάλειπτα την ευχή και αυτή θα σε φωτίζει στο δρόμο του. Πρόσεχε να μην κατακρίνεις, διότι από αυτό παραχωρεί ο Θεός και φεύγει η χάρη και σε αφήνει ο Κύριος να πέφτεις, να ταπεινώνεσαι, να βλέπεις τα δικά σου σφάλματα. Αλλά όταν υποχωρεί η χάρη για να δοκιμαστεί ο άνθρωπος, τότε γίνονται όλα σαρκικά και πέφτει η ψυχή. Συ όμως, τότε μη χάνεις την προθυμία σου, αλλά φώναζε διαρκώς την ευχή, με βία, με το ζόρι, με πόνο πολύ. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Και πάλι και πολλές φορές, το ίδιο συνεχώς. Και σαν να ταινίζεις νοερά το Χριστό να του λέγεις, δόξαση, δόξαση ο Θεός μου. Και υπομένοντας πάλι θα ελθεί χάρη, πάλι η χαρά. Όμως και πάλι ο πειρασμός και η λύπη, η ταραχή και τα νεύρα, αλλά και πάλι αγώνας, νίκη, ευχαριστία. Και αυτό γίνεται μέχρι ότου σιγά σιγά καθαρίζεσαι από τα πάθη και γίνεσαι πνευματικός. Η άσκηση, παιδί μου, θέλει στερήσεις. Θέλει αγώνα και κόπο πολύ. Θέλει να φωνάζεις μέρα και νύχτα το Χριστό. Θέλει υπομονή σε όλους τους πειρασμούς και στις θλίψεις. Θέλει να πνίξεις θυμό και επιθυμία. Θα κουραστείς πολύ μέχρι να καταλάβεις ότι προσευχή χωρίς προσοχή και νύψη είναι χάσιμο χρόνο. Κόπος χωρίς πλήρωση. Πρέπει σε όλες τις αισθήσεις μέσα έξω να βάλεις άγρυπνο φύλακα την προσοχή, διότι χωρίς αυτήν ο νους και οι δυνάμεις της ψυχής διαχέονται στα μάτια και συνήθη, σαν το άχρηστο νερό που τρέχει στους δρόμους. Ποτέ κανένας δεν βρήκε προσευχή χωρίς προσοχή και νύψη. Κανένας ποτέ δεν αξιώθηκε να ανέβει προς τα άνω χωρίς πρώτα να καταφρονήσει τα κάτω. Ας προσευχηθούμε πάλι, φίλοι ακροατές, τον Άγιο Ιωσήφ τον ησυχαστή να πρεσβεύσει για την υγεία όλου του κόσμου, όμως και για τις ψυχές που χάθηκαν εξαιτίας του ιού του κορονοϊού. Ελάτε να τον παρακαλέσουμε.
Όσοι του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών την ψυχήν θυμηδίας και χαράς της εν Θεούς ειδείξον εμπλέον ο Υιός η Θεόφρον των σε παρακαλούντων και ευρύν του τους δίδαξον την της ευχής χαρμονήν καθώς η ταύτη έσχες. Όσοι του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών πειρασμών και κινδύνων και δαιμόνων μανίας ημάς εκλύτρωσε και πάσης ασθενίας που σε επισυθαρούντας του βοάν σοι εκάστοτε της προσευχής εμμονή χαρίτος όσα τέκνα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, σκοτισμό πάντως πάθους, αμαρτήμα συνόντα μεν είναι εκμάλωτον, εκλάπρινον με Πάτερ, συμπόθω προσιόντα και κραυγάζειν αξίωσον, ο των Πατέρων ημών Θεός ευλογητός η. Και νίκαιαι και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν, των ανθρώπων ο πλάστης, εγκαστρίσου σκηνώσας κόρη παντάνασα, απάντων προστασία των ζάλες κλονουμένων και βόντων ανέδειξε της μητρικής σου σταργής αξίωσον και σκέπης. Όσοι του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών τους βοηθείας της παρασουδεωμένους μη παρήδης Θεόφρονε τούντας και επιζητούντας την Θείαν σου πρεσβεία. Όσοι του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών της συμπαθίας το δάψιλες αποδίδος της πιστός ετούς εις επατήρ μου και ανεφημούσι των έγκλειστων σου βίο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, τα σα τεκνία ο Υιός ηφθέω μάκαρ εκινδύνων θλίψεων και πόνων σες προς τον Σωτήρα απάλλαξον πρεσβείες. Και νυν και άι και εις τους αιώνας των αιώνων να μην εξού ετέθη ο γεννητής προαιώνων καθώς γέγραπτε εκ του Πατρός αρεύστος σώζον Θεοτόκε που σε υπέριψουντα. Διαβάσουμε όμως λίγο ακόμα από αυτά τα ενδιαφέροντα που διαβάζουμε από τις επιστολές του Αγίου Πατρός. Να γνωρίσεις τον εαυτό σου ποιος είσαι, και γι' αυτό πρώτα απ' όλα χρειάζεται το γνώθεις αυτόν. Δηλαδή να γνωρίσεις τον εαυτό σου ποιος είσαι στα αλήθεια, όχι ποιος νομίζεις εσύ ότι είσαι. Με τη γνώση αυτή γίνεσαι ο σοφότερος των ανθρώπων. Με τέτοια επίγνωση έρχεσαι σε ταπείνωση και παίρνεις χάρη από τον Κύριο. Διαφορετικά, αν δεν αποκτήσεις αυτογνωσία αλλά υπολογίζεις μόνο τον κόπο σου, γνώριζε ότι πάντοτε θα βρίσκεσαι μακριά από το δρόμο. Ποιος νίκησε το διάβολο? Αυτός που γνώρισε την ασθένειά του, τα πάθη του και τα ελαττώματα που έχει. Ο φοβούμενος να γνωρίσει τον εαυτό του, αυτός βρίσκεται μακριά από τη γνώση. Αλλά τίποτε δεν αγαπά
παρά να βλέπει μόνο λάθη στους άλλους και να τους κρίνει. Αυτός δεν βλέπει στους άλλους χαρίσματα, αλλά μόνο ελαττώματα. Δεν βλέπει στον εαυτό του ελαττώματα, παρά μόνο χαρίσματα. Και αυτό είναι το χαρακτηριστικό ελάττωμα των ανθρώπων του καιρού μας, που δεν αναγνωρίζουμε ο ένας το χάρισμα του άλλου. Ο ένας στερείται πολλά, μα οι πολλοί τα έχουν όλα. Αυτό που έχει ο ένας δεν το έχει ο άλλος. Και αν αυτό το αναγνωρίζουμε, υπάρχει πολύ ταπείνωση. Γιατί έτσι τιμάται και δοξάζεται ο Θεός, ο οποίος με πολλούς τρόπους στόλισε τους ανθρώπους και έκανε όλα τα δημιουργήματά του άνισα, δηλαδή διαφορετικά. Όχι όπως προσπαθούν οι ασεβείς να φέρουν ισότητα, ανατρέποντας τη Θεία Δημιουργία. Θεός τα πάντα εν σοφία επίησε. Γι' αυτό, παιδί μου, τώρα που είσαι στην αρχή, φρόντισε να γνωρίσεις καλά τον εαυτό σου και να βάλεις θεμέλιο στέρεο την ταπείνωση. Φρόντισε να μάθεις την υπακοή, να αποκτήσεις την ευχή. Γι' αυτό πρώτα γνώριζε, παιδί μου, ότι κάθε αγαθό από το Θεό έχει την αρχή. Δεν γίνεται αγαθός λογισμός που να μην έχει αιτία το Θεό, ούτε πονηρός που να μην έχει αιτία το διάβολο. Ό,τι καλό λοιπόν διανοηθείς, πεις, κάνεις, όλα είναι της δωρεάς του Θεού. Όλα είναι της δωρεάς του Θεού. Δικό μας δεν έχουμε τίποτε. Καθένας λοιπόν που επιθυμεί να ζητεί, να λάβει τη χάρη, να του δώσει δωρεάν ο Θεός, πρέπει πρώτον να γνωρίζει καλά την ύπαρξή του, το γνώθις αυτόν. Και αυτή είναι η όντως αλήθεια. Γιατί κάθε πράγμα έχει αρχή. Και αν δεν αρχίσεις καλά, δεν θα έχεις τέλος καλό. Και αρχή λοιπόν και αλήθεια είναι να γνωρίσει κανείς ότι είναι μηδέν. Και εκ του μηδενός δημιουργήθηκαν τα πάντα. Όταν έλθει ο θυμός, κλείσε το στόμα σου δυνατά. Ο θυμός από μόνος του είναι φυσικός, όπως τα νεύρα στο σώμα. Είναι και αυτός νεύρο ψυχής. Και οφείλει να τον μεταχειρίζεται ο κάθε ένας εναντίον των δαιμόνων, ανθρώπων αιρετικών και σε όσους τον εμποδίζουν από το δρόμο του Θεού. Εάν δε θυμώνεις κατά των ομοψύχων αδελφών ή γίνεσαι εκτός σε αυτού, χαλάς τα έργα των χεριών σου. Γνώριζε ότι πάσχεις από καινοδοξία και κάνεις παράχρηση του νεύρου της ψυχής. Γι' αυτό, όταν σου έλθει θυμός, κλείσε το στόμα δυνατά και μη μιλήσεις σε αυτόν που σε βρίζει, σε ατιμάζει ή σε ελέγχει ή με πολλούς τρόπους και χωρίς λόγο σε πειράζει. Και αυτός, σαν το φίδι, θα στρίψει μέσα στην καρδιά, θα ανέβει μέχρι το λαιμό και αφού δεν θα του δώσεις διέξοδο, θα πνιγεί και θα σκάσει. Και όταν αυτό επαναληφθεί λίγες φορές, θα λιγοστέψει και θα πάψει τελείως. Επειδή ο άνθρωπος είναι πλασμένος, λογικός και ήρεμος, διορθώνεται ασυγκρίτως καλύτερα με την αγάπη και τον ήρεμο τρόπο παρά με το θυμό και την αγριότητα. Αυτό το βρήκα κι εγώ μετά από πολλή και μεγάλη δοκιμασία. Με το καλό και με την αγάπη μπορείς να κάνεις πολλούς να ημερέψουν. Και αν κανείς είναι καλοπροαίρετος, τον κάνεις γρήγορα να συμμορφωθεί, να γίνει άγγελος του Θεού. Λοιπόν, αυτό λέω σε σένα και σε όλους. Ποτέ με θυμό μη ζητάτε να διορθώνεστε, διότι πειρασμός τον πειρασμό δεν βγάζει, αλλά με ταπείνωση και αγάπη ειλικρινή. Και με αυτά τα θεόπνευστα λόγια θα κλείσουμε με την παράκληση του Αγίου. Οι παρακλήσεις τόσο της Παναγίας μας, φίλες και φίλοι, όσο και του εκάστοτε Αγίου, αποτελούν το πραγματικό οικετευτικό εργαλείο του χριστιανού για την βοήθεια, το στήριγμα και τη γαλήνη. Ελάτε λοιπόν να προσευχηθούμε στον Άγιο Ιωσήφ να πρεσβεύσει στον Κύριό μας να δώσει υγεία σε όλο τον κόσμο. Αξίων εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεότον.
την Άη Μακάριστον και Παναμόμητον και Μητέρα του Θεού ημών, την Τιμιωτέραν των Χερουβίμ και Δοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την Αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομε. Δόξη Θεοφόρε ως Ιακή, παρεστός το θρόνο του Σωτήρος ημών Θεού, με μισό τον πόδο τη μνήμην σου τελούσι, ο Υιός υφπαμάκαρ Θείε Πατήρ ημών. Τους ανεφημούντα σου ευλαβώς ιερούς αγώνας και τους κόπους του εγκλεισμού, τους εν ησυχία και μνήμην σου τελούντας, ο Ιωσήφ τρισμάκαρ σώζε πρεσβείες σου. Έτησε ειρήνην παρά Θεού, πειρασμό γαλήνην μέχρι τέλους υπομονή, ψυχών σωτηρίαν ημίν της ετοιμώσει και προσδοκός η Πάτερ την συμβοήθεια. Χέρις η του άθωνος καλώνει, χέρις μοναζόντων ο σοφότατος ιατρός, χέρις ησυχίας το πρότυπο το θείον και φύλαξ ακριβίας της παραδόσεως. Σημείο όμως αυτό η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Ο Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής, φίλες και φίλοι ακροατές, είναι αυτό το τρανό παράδειγμα της ενέργειας του Αγίου Όρους ως κάτι οικουμενικό και ως ενεργήν δια των κόσμων. Αφού αυτός ο ταπεινός, ασκητικός και ησυχαστής μοναχός, που με μόνο σκοπό δια της βίας του σώματος και της ταπείνωσης αγωνίστηκε για την τελείωσή του, παράλληλα ο βίος του και οι διδαχές του σε μία μόνο μικρή ομάδα μοναχών που συγκέντρωσε δίπλα του αναδείχθηκαν σε πραγματικό πνευματικό οδηγό για τους Ορθόδοξους πιστούς. Λίγες από αυτές τις διδαχές είχαμε την ευλογία σήμερα να τις μάθουμε, και γιατί όχι να μην αποτελέσουν οδηγό και για τη δική μας πνευματική ανάταση. Είναι υπομένω πολλές φορές από πολλές πλευρές, αλλά η πνευματική μας χαλάρωση και πτώση είναι αυτή που μας οδήγησαν σε συνθήκες όπως αυτές που βιώνουμε σήμερα. Υπάρχουν άνθρωποι, χριστιανοί ορθόδοξοι δίπλα μας, που εδώ και ένα χρόνο τώρα που ζούμε αυτή την πανδημία αναλώνονται με το να γυρνούν όλα τα social media και τις ιστοσελίδες και να βάλλονται κατά πάντων, να κατακρίνουν και να ιεροκατακρίνουν. Ναι φίλοι ακροατές, συνέβη και αυτό. Ομάδες και σελίδες σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης και που μάλιστα έφεραν στον τίτλο τους ακόμα και το Άγιο Όνομα του Χριστού μας, να κατακρίνουν τον Αρχιεπίσκοπο επειδή μετά τη δοκιμασία που είχε με τον κορονοϊό προσκύνησε την εικόνα της Παναγίας με μάσκα. Αυτοί οι χριστιανοί κυνηγούν χήμερες και φαντάσματα εκεί που δεν υπάρχουν, ή κι αν υπάρχουν η ανακάλυψή τους
δεν τους αφορά, δεν μας αφορά, και χάνουν με όλο αυτό την πραγματική ουσία της δοκιμασίας αυτής. Μας τα είπε πάρα πολύ όμορφα ο Άγιος Ιωσήφ. Η ουσία δεν είναι άλλη από την προς τα μέσα μας κατάδυση και ανακάλυψη των δικών μας φαντασμάτων που μας ταλαιπωρούν και εμείς ταλαιπωρούμε τους γύρω μας. Και βέβαια η λύση στη δοκιμασία αυτή δεν είναι, δεν μπορεί να είναι άλλη από την ταπείνωσή μας, από την υπακοή μας, από τη διάκριση και την ουσιαστική επικοινωνία με το Θεό, όχι η ανούσια επικοινωνία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ας μας ευλογεί λοιπόν ο Όσιος του Θεού Ιωσήφ ο ησυχαστής και να πρεσβεύει για την υγεία μας, σωματική και πνευματική. Χαίρετε. Μεγάλη συναυλία κατά της φτώχειας από την Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς. Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου, στις 7.30 το απόγευμα, στο ΒΕΑΚΙΟ Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Στην εκδήλωση θα τραγουδήσουν η Ελένη Βιτάλη και, βρεθήκα στη ξενίδια, και ο Γεράσιμος Ανδρέας. Στα ίδια μέρη θα ξαναβρεθούμε. Μαζί τους...